Λοιπόν, είμαι ο Δρέας δημοσιογράφος, μαζί με τον φίλο τον Πλάμεν Τόντσεβ και τον Γιάννη Κουτσομίτη. Ο Πλάμεν είναι ένας πάρα πολύ έγκριτος αναλυτής, ασχολείται με, τις, με την Ασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζει την κατάσταση. Είναι ο επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών του, Κέντρου, του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σπουδών και ο Γιάννη ασχολείται και εκείνο χρόνια με τα ευρωπαϊκά θέματα και είναι ο διευθυντή του ΚΑΠΑ News. Λοιπόν, ε, όπω φαίνεται να εξελίσσεται η κατάσταση στα χρόνια, στα, στην εποχή του, του κορονοϊού, ε, παρουσιάζονται δύο αφηγήματα. Το ένα είναι αυτό το ασιατικό και κυρίω τη Κίνα, και από την άλλη, σε ό,τι αφορά εμά του Ευρωπαίου, πρέπει να είναι αυτό τη Ευρώπη. Αν υπάρχει και πώ υπάρχει. Θα ήθελα λοιπόν μια πρώτη τοποθέτηση από τον Πλάμεν σε σχέση με το κινέζικο αφήγημα και στη συνέχεια να μας πει ο Γιάννης το ευρωπαϊκό. Πλάμεν. Καλημερίζω και εγώ τη συντροφιά. Το κινέζικο αφήγημα υποστηρίζω ότι πέρασε από τρία ευδιάκριτα στάδια. Για την ακρίβεια θα έλεγα ότι παρουσιάζονται τρία διαφορετικά αφηγήματα, έστω και αντιφατικά μεταξύ τους και να θυμίσουμε στους α, θεατές μας ότι α, στις αρχές του έτους όταν ξέσπασε η πανδημία, όταν ξέσπασε η επιδημία σε πρώτη φάση στην Κίνα, οι κινέζικες αρχές βρέθηκαν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θα έλεγα ότι αυτό το πρώτο στάδιο, αυτό το πρώτο αφήγημα το οποίο παρουσίασαν, θυμίζει κατενάτσιο. Ήταν καθαρά αμυντικό. Διότι οι κινέζικες αρχές στην αρχή προσπάθησαν ήθελαν να υποβαθμίσουν είτε να συγκαλύψουν κιόλα την είδηση για το ξέσπασμα αυτή τη επιδημία. Η δύσκολη θέση του φάνηκε από το γεγονό ότι αναγκάστηκαν να αποκρούσουν, αν θέλετε, πολλέ εκδηλώσει οργή στα κινέζικα μέσα ενημέρωση και στα κοινωνικά δίκτυα. Ιδίω όταν φάνηκε ότι υπήρχαν οι γιατροί στην ουχάν οι οποίοι είχαν ενημερώσει τις αρχές για το ξέσωσμα της επιδημίας. Ένας μάλιστα από αυτούς, ονόματι Λίου Βαν πέθανε ο ίδιος και τρόπον την μετατράπηκε σε εθνικό ήρωα για πάρα πολλούς Κινέζους πολίτες. Οι Κινέζικες αρχές εκείνη την πρώτη φάση προσπάθησαν να επιδείξουν αντανακλαστικά αμέσως κατασκεύασαν δύο καινούργια ξενοδε, α, α, νοσοκομεία ε, την αποτελεσματικότητα της κρατικής μηχανής. Στο δεύτερο στάδιο ή το δεύτερο αφήγημα της Κίνας ήταν αποποίηση ευθυνών, έτσι θα το ονόμαζα, όταν Κινέζοι, τα Κινέζικα μέσα ενημέρωση προσπάθησαν να πετάξουν την μπάλα αλλού, προσπάθησαν να πλασάρουν θεωρίες ότι ο ιός αυτός δεν εμφανίστηκε στην Κίνα, αλλά κατασκευάστηκε ενδεχομένω στην Αμερική ή στην Ιταλία. Ακόμα και τέτοια θεωρία συνωμοσίας εμφανίστηκε κάποια στιγμή. Το τρίτο αφήγημα ή το τρίτο στάδιο της κοινωνιακής, επικοινωνιακής αντιπίθεσης της Κίνας είναι αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Η Κίνα εμφανίζεται πλέον να περνάει στην αντιπίθεση χαρίζοντας ή πουλώντας ιατρικό εξοπλισμό στην Ευρώπη και στην κυρίως στην Ευρώπη, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της πανδημίας. τονίζω το εξής ότι ενώ η Ευρώπη πράγματι χρειάζεται αυτό τον ιατρικό εξοπλισμό, γι' αυτό και βλέπουμε όλες τις προμήθειες που γίνονται, οι Κινέζοι Κινέζοι, οι Κινέζικες αρχές τείνουν να εμφανίζουν αυτές τι παραδόσεις εξοπλισμού, κυρίως ως δωρεά. Η αλήθεια είναι ότι ένα μέρος αυτών των προμηθειών είναι πράγματι δωρεές, ενώ το μεγαλύτερο μέρος είναι παραγγελίες επιπληρωμή. Πάντως, το αφήγημα της Κίνας έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και πλέον η Κίνα σαφέστατα εμφανίζεται να, να έχει περάσει στην αντιπίθεση. Το ποια είναι η απάντηση της Ευρώπης είναι κάτι το οποίο θα... Θα ε, πάνω σε, με αυτό, πάνω σε αυτό, όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα με την Κίνα. Ε, βλέπουμε ο μετά τον άλλον, όλοι οι ηγέτες να ευχαριστούν την Κίνα. και ε, Παίρνουν συνέχεια εξοπλισμό, ε, έρχονται συνέχεια βοήθειες. Η Κίνα φροντίζει αυτό να το διαφημίζει παντού. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι μια στρατηγική που την είχε μελετήσει για να επακολουθήσει ε, τη διάδοση του κορονοϊού στι υπόλοιπε χώρε, ή είναι κάτι τώρα που το συλλαμβάνει τώρα και το εκμεταλλεύεται. Υπάρχει μια στρατηγική πίσω από αυτό, μια διπλωματία. Σαφέ ότι υπάρχει διπλωματία, διότι σε αυτή την επικοινωνιακή αντιπίθεση της Κίνας εμπλέκεται άμεσα και το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνα. να σα θυμίσω ότι ένα ένας από του εκπροσώπους τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών τη Κίνα, είχε το γιτάρι πριν από ένα μήνα περίπου τη θεωρία συνωμοσία ότι ο ιός κατασκευάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, πάντως δεν νομίζω ότι προϋπήρχε αυτή η στρατηγική ε, της Κίνας. Νομίζω ότι η Κίνα απλά αντέδρασε και ε, πέρασε στην αντιπίθεση ε, εφαρμόζοντας ένα καινούριο δόγμα. Ενώ πάντοτε προσπαθούσε να προβάλλει την ήπια ισχύ της, αυτό το στοιχείο των δωρεών που κάνει τώρα είναι ένα καινούργια, μια καινούργια συνιστόσα. Δεν είναι ακριβώ δωρεέ. Δεν είναι ακριβώ δωρεέ. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Απλά η Κίνα εμφανίζει όλον αυτόν τον ιατρικό εξοπλισμό ως δωρεέ, και αυτό φαίνεται να είναι μια καινούργια συνιστόσα στην επικοινωνία της Κίνα. Γιάννη, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη τώρα, πρώτα-πρώτα, υπάρχει ένα αφήγημα ευρωπαϊκό σε σχέση με, με, με αυτό που βιώνει ο πλανήτης με τον κορονοϊό. Ε, στρατηγική σίγουρα δεν φαίνεται να υπάρχει, αλλά από μόνο του αναδεικνύεται εξ μια μια προσπάθεια της Ευρώπης να ανταποκριθεί σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Εσύ τη βλέπεις. Ε, ναι, όπως και οι ίδιοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισαν, η κρίση αυτή έπιασε, ευνηδία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αρχή, οι αντιδράσεις οι ανακράτος, χώρα μέλος... ήταν εντελώς πασμωδικές και πολύ διαφορετικές στον τρόπο αντιμετώπισης. Να θυμίσω απλά το πόσο διαφορετική ήταν η στρατηγική... στην Σουηδία και την Ολλανδία αρχικά... παρότι η Ολλανδία στην πορεία άλλαξε. Και το δεύτερο είναι το πώς θα αντιμετωπιστεί πώς θα αντιμετωπιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις αυτής της κρίσης, όπου εκεί αναδείχθηκε πάλι το τεράστιο χάσμα στην αντίληψη ανάμεσα στις χώρες του Βορρά ή, ας πούμε, τις χώρες που έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα και φερεγγιότητα σε σχέση με τις υπόλοιπε χωρες χώρες. Εδώ τώρα νομίζω ότι σιγά-σιγά και πόδινα βαδίζουμε σε μια μεγαλύτερη σύγκληση, ήδη σε ζητήματα... Χαμηλή πολιτική, όπω είναι οι κοινέ προμήθειε ιατρικού εξοπλισμού, όπω είναι οι κοινέ χρηματοδοτήσει ιατρικών και φαρμακευτικών εταιριών για την ανάπτυξη ε, θεραπείων και πιθανώ και εμβολίων, όπως επίση και κοινέ οικονομικές πολιτικέ που θα δούμε ε, από το Eurogroup πώ μπορούν να προκύψουν και πώ μπορούν να υλοποιηθούν. Βλέπουμε σιγά σιγά και δειλά ότι υπάρχει μια προσπάθεια σύγκλησης των πολιτικών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκή Ένωσης σε σχέση με αυτή την πανδημία. Με την μικρή εξαίρεση της Σουηδίας, η οποία έχει μια διαφορετική αντίληψη, αλλά και αυτή τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι πάνε και αυτοί να αλλάξουν. Αυτό που έχει για μένα ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η Ευρώπη σε σχέση με την Κίνα προσπαθεί να κρατήσει μια επιφυλακτική στάση σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες τις τελευταίες εβδομάδες έχουν βγει στην Πολύ σκληρή αντεπίθεση ενάντια στην Κίνα, θεωρώντας ότι η Κίνα φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη ε, για αυτή την ε, πανδημία, ε, ενώ η Ευρώπη θεωρεί ότι αυτό το ζήτημα δεν πρέπει να λυθεί στα πλαίσια ε, μιας δια, ε, διεθνοπολιτικής διαμάχης ή μιας γεω, γεωστρατηγικής διαμάχης και ότι πρέπει να λυθεί στα, στα πλαίσια της μιας πολυ, πολυμερούς συνεργασίας ε, σε διεθνές επίπεδο. Αυτό μοιάζει σαν μια αφέλεια, διαχρονική αφέλεια της ευρωπαϊκής πολιτικής, η οποία ακόμα δεν έχει ανακαλύψει την ταυτότητά της μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Ε, εσύ θεωρείς ότι εμείς οι φεντεραλιστές πάντα πιστεύαμε, τουλάχιστον εγώ πίστευα ότι την Ευρώπη θα την ενώσει ένας κοινό κίνδυνο που θα έρθει ως ήθιστε στην ιστορία από την Ανατολή. Πιστεύεις ότι ο κορονοϊός είναι αυτός ο κοινό κίνδυνος που μπορεί να απειλήσει την Ευρώπη για να βρει μια ταυτότητα μέσα στον κόσμο. Ε, θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων και οι επιπτώσεις στο οικονομικό επίπεδο, εκεί θα οδηγήσουν. Διότι βλέπουμε, αν δούμε το μέσο όρο των προβλέψεων, των οίκων ανάλυσης, των, των επενδυτικών οίκων των επενδυτών, είναι ότι το 95% των επιπτώσεων στις οικονομίες θα είναι Στη Δύση, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείε, ενώ η Κίνα σαφέστατα θα έχει μία μείωση των ρυθμών ανάπτυξη, αλλά δεν θα έχει αυτό το βαθμό συρρήκνωση τη οικονομία που θα έχουν οι χώρε τη Δύση. Άρα, αν το δούμε σαν ένα ε, παιχνίδι γεωπολιτικό, σαφέστατα η Κίνα βγαίνει οικονομικά ωφελημένη από αυτή την ιστορία. Ε, πολιτικά. Είναι ένα ερωτηματικό αν θα βγει ωφελημένη, διότι μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη σύγκληση των υπολείπων χωρών απέναντί τη. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το παρακολουθήσουμε τι επόμενε εβδομάδε και μήνε. Αλλά από την άλλη, θεωρώ ότι όντω αυτή η πρόκληση ε, θέτει ε, στο προσκήνιο ξανά το ζήτημα τη ενιαία στάση και ενιαία στρατηγική τη Ευρώπη απέναντι στους εξωτερικού κινδύνου. Ε, εσύ, Πλάμεν, βλέπεις ε, μία ισορροπία τρόμου για το επόμενο διάστημα μετά τον τον κορονοϊό σε επίπεδο δηλαδή οικονομικών σχέσεων μεταξύ Κίνας και Δύσης. Ε, νομίζω ότι θα εξαρτηθούν ε, οι επόμενες εξελίξεις από δύο κύριους παράγοντες, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ευρωκινέζικες σχέσεις πρώτον θα εξαρτηθεί από την ίδια την αντίδραση της Ευρώπης κατά πόσο αυτή η πανδημία, αυτή η κρίση θα μας διαιρέσει ή θα μας ενώσει περισσότερο. Και δεύτερον, να μην ξεχνάμε ότι α, έχουμε τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ τον επόμενο Νοέμβριο. Έχει σημασία αυτό διότι η Ευρώπη έχοντα έχοντας αυτές τις στενές διατλαντικές σχέσεις με τις ΗΠΑ όσον είναι επηρεάζεται από τις εξελίξεις πέραν του Ατλαντικού. Ε, νομίζω ότι φέτος, το 2020, ε, είχαμε προβλέψει, τουλάχιστον αυτές ήταν οι προσδοκίες, ε, να υπάρξει μια σημαντική εξέλιξη στις ευρωκοινιστικές σχέσεις με τρεις συνόδους κορυφής. Mm -hmm. Δύο από αυτές μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί λόγω της πανδημίας, η τρίτη και μεγάλη σύνοδος κορυφής, που είναι σχεδιασ... σχεδιάζεται να γίνει τον επόμενο Σεπτέμβριο στη λειψία της Γερμανίας, αναμένεται να είναι μια σημαντική εξέλιξη α, και εναποτίθενται πάρα πολλές ελπίδες στο ότι αυτή η σύνοδος θα βοηθήσει την Ευρώπη και την Κίνα να αποσαφηνίσουν λίγο τις σχέσεις τους. Μένει να αποδειχθεί κατά πόσο θα συμβεί αυτό, διότι... Επαναλαμβάνω, η Ευρώπη ακόμα δεν έχει αποσαφηνίσει τη δική της α, θέση απέναντι στην πανδημία και τη, και τη δική της απάντηση. Και δεύτερον, η Κίνα ενδέχεται, αν όντω βγει ενισχυμένη από αυτή την κρίση, να δώσει έναν τελείω διαφορετικό τόνο στι διαπραγματεύσει τη με, με, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσω ότι μία από τι πολλέ εκκρεμότητε στι μεταξύ μα σχέσει είναι η Συμφωνία για Επενδύσεις μεταξύ Ευρώπης και Κίνας. Αυτές οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται εδώ και 7 χρόνια, χωρίς κανένα απτό αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι οι Κινέζοι θα σκληρύνουν τη, την στάση τους και αυτό δεν προμηνεί ιδιαίτερα θετικό τόνο στις συζητήσεις μεταξύ μας. Hey. Από ό,τι έχω αντιληφθεί υπάρχει μια αντιπαλότητα μεταξύ Βρυξελών και Πεκίνου σε ότι έχει σχέση με αδύναμες στην ευρωπαϊκή αλυσίδα χώρες ή και λίγο πιο δυνατές όπως η Ιταλία στις οποίες αυτές χώρες, και αυτό αφορά και εμάς βέβαια, έχει διεισδύσει η Κίνα. Τι νομίζεις, και αυτό αφορά και στους δυο σας, θέλω μια απάντηση και από τους δυο σας, πώς η Ευρώπη αντιδρά, πώς οι Βρυξέλλες αντιδρούν σε αυτό. Να δώσω μια πρώτη απάντηση και μετά γιατί θα θα Να ένα συμπληρώσω πράγμα. κάτι, γιατί είναι φανερό ότι στο επόμενο διάστημα και η Ιταλία και η Ελλάδα, δεν ξέρω και κάποιοι άλλοι, θα έχουν αδύναμες οικονομίες. Άρα θα δοθεί ένα, ένα ευρύ πεδίο ε, για την Κίνα να επενδύσει περισσότερα κεφάλαια εκεί. Καταρχήν οι Βρυξέλλες και οι κοινοτικοί θεσμοί τηρούν μια ιονή ομοσπονδιακή ε, στάση, προσπαθώντας να μιλήσουν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το σύνολό τη. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες, ο Ζωζέ Μπορέλ, ο ύπατος εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έβγαλε μια πολύ εκκληρή ανακοίνωση, στην οποία μίλησε για μάχη αφηγημάτων, εξού και, αν θέλετε, ο τίτλος αυτής της συζήτησής μας. Και, ε, ανέφερε ότι η Κίνα, χωρίς να την κατονομάζει, ουσιαστικά υπενίσθεται ότι η Κίνα είναι αυτή η οποία προσπαθεί να προωθήσει ένα καινούργιο αφήγημα εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσουμε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Φόντερ Λα... Λάιεν, α, επίσης, ενώ ευχαρίστησε την Κίνα για την παροχή ιατρικού εξοπλισμού, ταυτόχρονα υπενθύμησε με νόημα ότι πριν από τρεις μήνες περίπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε βοήθεια στην Κίνα, βοήθεια η οποία δεν ανακοινώθηκε από τις ίδιες τις κινέζικες αρχές. Και ουσιαστικά η βοήθεια της Κίνας προς την Ευρώπη τώρα έρχεται ως ανταπόδοση της ευρωπαϊκής βοήθειας προς την Κίνα. Okay. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη, εκεί πράγματι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διακύμανση, διότι τα κράτη-μέλη είναι σε διαφορετικές φάσεις οικονομικής ανάπτυξης, είναι σε διαφορετικό βαθμό εκτεθειμένες στην οικονομική κρίση. Πράγματι, η αδύναμη κρίκη, όπως είναι η Ιταλία, αλλά όπως είναι και η Ελλάδα, εικάζεται ότι υπό το βάρος των πρόσθετων χρεών που θα πρέπει να επομιστούν, ενδεχομένως θα νιώσουν τον πειρασμό να προστρέξουν στην Κίνα για οικονομική βοήθεια. Αυτό μένουμε να το δούμε βέβαια. Εσύ Γιάννη τι λες πάνω σε αυτό, τι νομίζεις. Ε, Δεν υπάρχουν κερκόπορτες ότι... για τους Κινέζους στην Ευρώπη. Ναι. Θα υπάρξουν πολύ περισσότερες. Ναι. Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα ε, είναι από τα, πιο από τα πιο σημαντικά ζητήματα αυτή της κρίσης. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το προηγούμενο διάστημα, η, η εκτελεστική της ε, μορφή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έδωσε, ε, ουσιαστικά ανέστηλε την εφαρμογή Διατάξεων σε σχέση με τις κρατικές προμήθειες και την δυνατότητα των κρατών μελών να προφυλάσσουν σημαντικούς κλάδους της οικονομίας και σημαντικές επιχειρήσεις από επιθετικές εξαγορές. Η Γερμανία ήταν από τις πρώτες χώρες που εφάρμοσε αυτή τη διάταξη, απαγορεύοντας εντελώς ξεκάθαρα την επιθετική εξαγορά επιχειρήσεων και κλάδων εχμής από ξένες επιχειρήσει, αλλά εδώ αυτό είναι σε εισαγωγικά ουσιαστικά οι κινέζικε είναι αυτέ που δημιουργούν τον κίνδυνο. Ε, και βλέπουμε ότι αυτό τίνει πλέον να καταλύσει και τις βασικές έννοιες παγκοσμιοποίηση. Διότι τα προηγούμενα χρόνια, τι ε, τις προηγούμενε δεκαε... δύο δεκαετίες ας πούμε, από την εποχή που η Κίνα μπήκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, είχαμε μια διαρκή τάση και μια πίεση από τις πολιτικές ηγεσίες να ανοίξουν οι αγορές, να υπάρχει διεθνής πρόσβαση του κεφαλαίου ε, στις ευρωπαϊκές αγορές, στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Τώρα όμως φαίνεται ότι φτάσαμε σε ένα σημείο κορεσμού για το τι μπορεί να πουληθεί σε κινεζικά συμφέροντα. Πιστεύω και η ιστορία με τη Huawei έδωσε και αυτή ένα διαφορετικό τόνο γιατί ανέδειξε και ζητήματα ασφαλείας. Mm -hmm. Και πλέον mm -hmm. βρισκόμαστε σε ένα πολύ σε ένα μετέχμιο, σε ένα δίλημα, θα έλεγα, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε πλέον τα κινέζικα κεφάλαια τα επόμενα χρόνια. Πλέον η αντίληψη των προηγούμενων ετών, νομίζω, έχει αλλάξει ριζικά. Ε, πλέον υπάρχει πολύ μεγάλο σκεπτικισμός. Ακόμα και στην Ελλάδα, θα έλεγα, που ήταν από τους πιο ένθερμους οπαδούς των κινέζικων επενδύσεων, το γεγονό ότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο βαθμό συνεργασία με τι ΗΠΑ, οι οποίε πιέζουν με πολύ μεγάλη ένταση την ελληνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε άνοιγμα ε, βασικών τομέων της οικονομίας σε κινέζικα συμφέροντα, νομίζω θα δούμε το επόμενο διάστημα μία σαφή αλλαγή ε, στρατηγικής. Ε, και εκεί είναι το κρίσι, ο κρίσιμος τομέας, ο κρίσιμος αδύναμος κρίκος, που θα πρέπει να δει η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς η Ιταλία θα κρατηθεί μέσα σε αυτή την ευρωπαϊκή οικογένεια, ώστε να μην γίνει ουσιαστικά η κερκόπορτα ε, για τη διείσδυση επε, επιθετικών ε, Κινέζικων κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλάμεν, η Ελλάδα ποια στάση πρέπει να κρατήσει, πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό που θα έρθει την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι ε, μέχρι τις ε, τελευταίες εκλογές, ε, η Ελλάδα κρατούσε μια στάση έναντι της Κίνας ε, ενδεχομένως ανεξήγητη, διότι είχε κάνει πάρα πολλές χειρονομίες πολιτικές, χειρονομίες καλής θέλησης προς την Κίνα και μάλιστα χωρίς κάποια ορατά ανταλλάγματα. Η νυν κυβέρνηση, Μητσοτάκη, προσπαθεί να διαχωρίσει λιγάκι τη, τα πολιτικά τις πολιτικές, αν θέλετε, υποχρεώσεις της Ελλάδας προς τους δυτικούς εταίρους της, από τα οικονομικά ανήματα προς την Κίνα. Κατά Τι πόσο αυτό διαφορετικό. Ενώ ότι η... πράγματι όπως ανέφερε και ο Γιάννης προηγουμένως η, η Ελλάδα έχει α... συσφίξει τις σχέσεις της με, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολιτικό επίπεδο, σε ζητήματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια, αυτό είναι απαραίτητο. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα εξακολουθεί να επιδιώκει οικονομικά ανοίγματα προς την Κίνα. Προσπαθεί λοιπόν να ξεχωρίσει ε, την οικονομική πολιτική από την εξωτερική πολιτική σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό ε, μπορεί, αυτοί, να το χρησιμοποιήσει, θέλετε... μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό στην διπλωματία της έναντι των Βρυξελών, στις απαιτήσει που θα εγείρει... <χω> ίσως από το νέο έτος, από το 2021, έναντι, έναντι των Βρυξελών. Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια δύσκολη ακροβασία, διότι ε, οι Βρυξέλλες και άλλοι ευρωπαϊκοί εταίροι, ευρωπαίοι εταίροι και οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, ασκούν πιέσεις στην ελληνική κυβέρνηση. Ε, συμφωνώ εδώ με τον Γιάννη ότι έχουν αλλάξει οι ισορροπίες. Ε, θα έλεγα ότι και μέσα στην ίδια την Ελλάδα ε, ενισχύεται η καχυποψία και πάντως από εδώ και πέρα είμαστε λίγο πιο ψηλιασμένοι σε ό,τι αφορά τις ελληνοκενιζικές σχέσεις. Να προσθέσω, συμφωνώ σε όλα αυτά που είπε ο Πλάμεν, και να θυμίσω, ενισχύοντας αυτό που είπε, ότι πριν από τρία χρόνια περίπου η ελλην... τότε ελληνική κυβέρνηση είχε μπλοκάρει προσπάθεια ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά της Κίνας, ασκώντας βέτο. Mm -hmm. Νομίζω ότι τέτοιες, τέτοιες κινήσεις δεν πρόκειται να ξαναδούμε το επόμενο διάστημα και η ελληνική εξωτερική πολιτική θα είναι περισσότερο συντονισμένη με την ευρωπαϊκή και την αμερικανική πολιτική σε σχέση με την Κίνα. Να προσθέσω κάτι εδώ, είναι στην ίδια λογική. Ένα χρόνο πριν συμβεί αυτό στη Γενέβη, που μας θυμίζει και ο Γιάννης, το 2016 βγήκε η απόφαση του Διατητικού Δικαστηρίου της Χάγης για τη διαμάχη ανάμεσα στην Κίνα και τις Φιλιππίνες, στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Yeah. Ε, η απόφαση αυτή της Χάγης εμπολείς δικαίωνε τις Φιλιππίνες. Κι όμως η Ελλάδα ήταν από τις ελάχιστες δυτικές χώρες που υποστήριξε την Κίνα. Και αυτό είναι ανεξήγητο, διότι η Ελλάδα έχει τις, την πάγια διαμάχη της με την Τουρκία στο Αιγαίο, πάντοτε επικαλείται το διεθνέ δίκαιο και είναι ανεξήγητο γιατί αποφάσισε να στηρίξει την Κίνα ενάντια στο διεθνέ δίκαιο το οποίο συνεχώ επικαλείται. Τι λες γι' αυτό, Γιάννη. Ε, θεωρώ ότι μέσα στην αγωνία των τότε κυβερνώντων να βρούνε εναλλακτικέ λύσει πολιτική και οικονομική στήριξη προέβησαν σε κάποια πολύ σοβαρά στρατηγικά λάθη στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής επειδή δεν ζήγησαν με το σωστό τρόπο τις επιπτώσεις των αποφάσεων, τέτοιων αποφάσεων που μπορεί να έχουν στην πορεία. Διότι οι θέσεις και οι στάσεις που παίρνει κάθε χώρα στα φόρα, στους διεθνεί οργανισμούς, καταγράφονται, δημιουργούν ένα τετελεσμένο, ένα προηγούμενο και μετά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και ουσιαστική εργασία για να μπορέσει να ανατρέψει όλη αυτή την προηγούμενη στάση. Θεωρώ ότι πλέον η χώρα, η Ελλάδα πατάει πολύ πιο γερά στα πόδια της. Υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση, θα έλεγα, και από την αντιπολίτευση ότι ε, δεν είναι η διεθνής πολιτική, δεν είναι ένα πεδίο ε, για να κάνει κανείς πρόχειρες κινήσεις ε, τακτικισμού ε, και ή τέλος πάντων δεν είμαστε τόσο τεράστια υπερδύναμοι για να κάνουμε κινήσεις τακτικισμού. Και πλέον θεωρώ ότι θα είμαστε πολύ πιο συνετοί Έχω την εντύπωση ότι θα είμαστε πολύ πιο συνετοί σε σχέση με τέτοιου είδους διλήμματα, συμφερόντων τα επόμενα χρόνια. Κάτι που σκεφτόμουν από την αρχή να, να κουβεντιάσουμε λίγο, είναι εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσο ολόκληρη η Δύση φάνηκε απροετοίμαστη, ενώ είχε ένα διάστημα ενός μήνα, δύο μηνών, να κατανοήσει το πρόβλημα που εξελίσσεται στην Κίνα. Γιατί τα συστήματα της Δύσης και στην Ευρώπη και στην Αμερική φάνηκαν τόσο απροετοίμαστα. Είμαστε κοινωνίες οι οποίες στηριζόμαστε πολύ σε μια ασφάλεια επιφανειακή και δεν είμαστε έτοιμες για το απρόβλεπτο. Είναι κοινωνίες που δεν έχουν υπολογίσει το απρόβλεπτο. Δεν μπορεί δηλαδή στη Νέα Υόρκη να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα που ακούμε τώρα. Δεν μπορεί στο Λονδίνο, στο, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσε, σε μια Ιταλία, σε, μια, σε ένα πλούσιο βορρά τη Ιταλία να, να, έχουμε τόσου νεκρού. Τι λέτε πάνω σε αυτό, Πλάμεν. Θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει προφανής, προφανέστατης αδυναμίες και είναι ένα ημιτελές οικοδόμημα, ανακαλύψαμε ή μάλλον θυμηθήκαμε ξανά ότι ε, έχουμε ελάχιστες κοινωτικές δεσμευτικές πολιτικές που αφορούν το εμπόριο, τον ανταγωνισμό, το περιβάλλον και θυμήστε μου, ε, διορθώστε με αν έχω ξεχάσει κάποια από τις ελάχιστες δεσμευτικές πολιτικές. Να θυμίσω εδώ ότι οι πολιτικές δημόσιας υγείας εναπόκεινται στα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Yeah. Γι' αυτό και είδαμε τόσες αποκλίνωσες στρατηγικές σε όλα τα κράτη-μέλη και μόνο τώρα τελευταία αρχίζουμε και κάπως βαδίζουμε περίπου ε, ομοίως. Ε, νομίζω, λοιπόν, είναι φανερό ότι... ότι στις Βρυξέλλες δεν είχαμε καμία προετοιμασία γι' αυτό. Αλλά και στα κράτη-μέλη, τα, τα συστήματα υγείας φαίνεται να είναι προετοιμασμένα, ακόμα και στα πιο οργανωμένα κράτη, φαίνεται να είναι προετοιμασμένα μόνο για το προβλέψιμο. Δεν τους ε... πέρασε καθόλου από το μυαλό το απρόβλεπτο. Νομίζω ότι ούτω ή άλλω έχουμε μπει μια νέα εποχή αυξημένη αβεβαιότητας και με αυτόν τον τραγικό τρόπο ανακαλύπτουμε ότι θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε ακόμα και για τα πρόβλεπτα. Αν αυτό αφορά τη μια εγγενή δυναμία των δυτικών κοινωνιών, συμφωνώ και επαυξάνω. Απλά τονίζω το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση κυρίαρχων κρατών. Δεν είναι ομοσπονδία. Δεν είμαστε, είμαστε φιδεραλιστές, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ομοσπονδία και φάνηκε ότι αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα στην αντιμετώπιση θεομηνιών και ε, ε, τέτοιων μεγάλων προκλήσεων. Γιάννη. Ναι, ε, εγώ θεωρώ ότι αυτή η κρίση ανέδειξε και ένα μεγάλο θεσμικό πρόβλημα στις περισσότερες δυτικές ε, χώρες και έχει να κάνει με το πόσο συγκεντρωτική είναι η διαδικασία λήψης μεγάλων στρατηγικών αποφάσεων σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας. Το μεγάλο δίλημα που έπαιξε ρόλο τις πρώτες μέρες εμφάνισης της πανδημίας ήταν το κλασικό δίλημα προστασία της οικονομίας ή προστασία της κοινωνίας ή προστασία της δημόσιας υγείας. Πολλοί ηγέτες, αυτή είναι η ανάλυση μου, θεώρησαν ότι θα μπορούσε να είναι μια παροδική Επιδημία η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τα συνήθει μέσα χωρίς να ε, πληγεί ε, ο οικονομικός κύκλος. Και εκεί ήταν η κρυφή ελπίδα πολλών πολιτικών ηγεσιών ότι δεν πρέπει να διαταραχθεί ο, ο οικονομικός κύκλος. Εκεί νομίζω χάθηκε το παιχνίδι σε πολλές χώρες που οι πολιτικές ηγεσίες δεν είχαν το στένος να ε, πάρουν τις ε, κρίσιμες και δύσκολες αποφάσεις ε, ε, φοβούμενες το κόστος και το πολιτικό από λύσεις που θα ε, ήταν εις βάρος των ε, τοπικών οικονομιών. Θα έλεγα ένα κλασικό παράδειγμα είναι η Ιταλία διότι ε, το βορρά της Ιταλίας στηρίζεται τόσο πολύ στη διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων ε, όλων αυτών των κοινωνικών και εμπορικών πράξεων οι οποίες θα πηρεζόντουσαν δραματικά αν υπήρχε κλείσιμο ε, το lockdown αυτό που έχουμε αυτές τις μέρες από τις πρώτες εβδομάδες. Και ακόμη θα έλεγα, δεν είναι, ίσως να χαμογελάσουμε με αυτό που ακούσουμε, ακόμα και τα ποδο, το ποδόσφαιρο ναι. είχε βαθμό πίεσης πάνω στις πολιτικές ηγεσίε να μην σταματήσει ε, αυτή η δραστηριότητα. Ε, άρα νομίζω ότι αυτή η κρίση μας δίνει και ένα έναυσμα να προβληματιστούμε για το πώς ε, λειτουργεί ο τρόπος, ε, το chain of command και ο τρόπος λήψης αποφάσεων ε, μέσα στο πολιτικό μας σύστημα. Από εδώ και πέρα, ε, μάλλον στην επόμενη μέρα, όποτε και αν είναι αυτή, σας προβληματίζει. Εγώ κρατώ δύο, ε, δύο όρους που αναδείχθηκαν. Ο ένας είναι η ατομική ευθύνη. Ε, δεν ξέρω πόσο λειτουργήσε αυτό και σε άλλες κοινωνίες ευρωπαϊκές, αλλά το ότι σε εμά συζητήθηκε τόσο πολύ η ατομική ευθύνη, για μένα είναι μια καλή εξέλιξη. Και το άλλο είναι μια, μια φράση που ο Πρωθυπουργό ε, ανέφερε για τη δημοκρατία της πίθους. Συνδυάζοντα αυτούς τους δύο όρους, έχετε, έχετε ένα όραμα για το μέλλον για τη, σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία, κυρίως στην Ευρώπη. Δηλαδή, έχοντας την ατομική ευθύνη στη βάση και τη δημοκρατία της πυθού στην, στην κορυφή που είναι η εξουσία. Ναι, να, να, ξεκινήσω. Ναι. Θα έλεγα ότι όσοι είμαστε θα έλεγα υπέρμαχοι της φιλελεύθερης δημοκρατίας και εγώ συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου, ελπίζαμε, πιστεύαμε ότι ο τρόπος της προσέγγισης με την πυθό του κοινωνικού συνόλου θα ήταν ο ο πλέον αποτελεσματικός και ελπίζαμε ότι δεν θα υπήρχε ανάγκη επιβολής μέτρων με νομικό χαρακτήρα. Βλέπουμε όμως ότι ακόμη και το, θα έλεγα και το 90-95% του πληθυσμού να πειθαρχήσει χωρίς την επιβολή μέτρων και να, έχει, να υπάρχει μία μικρή μειοψηφία 5% η οποία θα λειτουργεί απίθαρχα ενάντια στο, στην, στις συνθήκες της δημόσια υγεία και ενάντια στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, αυτή η μικρή πλειοψηφία μπορεί να δημιουργήσει τόσο μεγάλη ζημιά που να υπονομεύσει τι προσπάθειε του υπόλοιπου 95%. Άρα, καταλήγουμε δυστυχώ στο ότι είναι επιβεβλημένε σε συνθήκε εκτάκτων καταστάσεων ή ο περιορισμό συγκεκριμένων θα έλεγα δημοκρατικών ελευθεριών για λόγους καθαρά αυτοπροστασίας και του πολιτεύματος και της ίδιας κοινωνίας. Πλάμεν, τι δημοκρατία νομίζω ότι θα έρθει την επόμενη μέρα. Θα αλλάξει κάτι ή εμείς το φανταζόμαστε. Ή το ε, θέλουμε πρώτον ως ευσεβή να πω, πόθο, ας πούμε. Επειδή συζητάμε τις διαφορές ανάμεσα στα αφηγήματα της Ευρώπης και της Κίνας... Ναι, πάνω σε αυτό. Να θυμίσω, να θυμίσω το εξής, ότι κάθε μέρα, κάθε λεπτό ενδεχομένως, ενημερωνόμαστε για το πόσα κρούσματα και πόσα, θύματα έχουμε στην Ευρώπη, σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Το ξέρουμε αυτό με απόλυτη διαφάνεια. Και νομίζω ότι αυτό είναι δείγμα δημοκρατία. Αντίθετα, να θυμηθούμε ότι στην Κίνα μέχρι και σήμερα υπάρχουν βάσιμε υποψίε ότι αποκρύπτονται τα πραγματικά νούμερα. Με άλλον τρόπο αντιμετωπίζει η Κίνα τη δική της πανδημία, τη δική της επιδημία. Με άλλον τρόπο αντιμετωπίζει η Ευρώπη και η Δύση, θα έλεγα γενικότερα, αυτή την πολύ μεγάλη πρόκληση. Και αυτό αναδεικνύει και τις διαφορές ανάμεσα στα πολιτεύματα και τα καθεστώτα. Σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία του μέλλοντος, νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του δημοκρατικού και εκτιμένου και την ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια. Αυτό δεν αφορά μόνο τη δημόσια υγεία και τις μελλοντικέ πανδημίες, αφορά και θέματα ασφάλειας όπως είναι η τρομοκρατία και νομίζω ότι αυτά τα διλήμματα πάντοτε θα υφίστανται αλλά πιστεύω ότι η δημοκρατία έχει ένα προβάδισμα σε ό,τι αφορά αυτή την δύσκολη ισορροπία. Ίσως χρειάζεται όμως μια επικαιροποίηση γιατί έχουμε νέα δεδομένα όπως είναι η... αυτό που αισθάνεται πλέον ο άνθρωπος που είναι ο φόβος, η ανασφάλεια και ένα άλλο μεγάλο δεδομένο, σπουδαίο δεδομένο είναι ο ψηφιακό κόσμο, ο οποίο έδειξε πώ μπορεί να λειτουργήσει και πώ λειτουργεί τώρα αυτέ τι δύσκολε μέρε και σε κυβερνητικό επίπεδο, σε επίπεδο εξουσιών, αλλά και στην καθημερινότητα των ανθρώπων και οπωσδήποτε και στην οικονομία. Άρα, όταν μιλάμε για αλλαγή τη δημοκρατία, προφανώ εννοούμε ότι θέλουμε ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα πάντα και η οικονομία και πολιτισμό και καθημερινότητα και συντάγματα και, και, και οτιδήποτε ε, μπορεί να βοηθήσει στην, ε, στην ενορχίστρωση όλων των διαδικασιών μέσα σε μια κοινωνία. Ε, δηλαδή, για μένα, σημαντικό είναι να επικαιροποιήσουμε τη δημοκρατία. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο, μιλάμε μόνο για τη δημοκρατία, τη φιλελεύθερη αστική δημοκρατία, η οποία σε κάθε περίπτωση θέλει μια επικαιροποίηση. Λοιπόν, για να κλείσουμε τώρα, θέλω μια αισιόδοξη πρόβλεψη και για τους δυο σας, σε ό,τι έχει σχέση με το αφήγημα της Ευρώπης κυρίως, αλλά και με την ισορροπία που μπορεί να έχει στο μέλλον με την Κίνα. Λάμε. Να ξεκινήσω εγώ και να αφήσω με τον Γιάννη για επιδόρπιο. Λοιπόν, θέλει για το εξή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, να πω ένα κλισέ, προχωράει μέσω κρίσεων και εν μέσω κρίσεων. Έχουμε δει πάρα πολλέ κρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή δεν θα είναι η τελευταία, θα έχουμε και άλλες στο μέλλον. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει την, τις αντοχές της. Εκ των πραγμάτων είναι αναγκασμένη να αντέξει. Και η ενότητά της, ενώ προφανώς προκαλείται, έχω την εντύπωση, και αυτή είναι μια αισιόδοξη νότα, ότι θα επικρατήσει μετά από συγκρούσεις, μετά από πάρα πολλές διαφωνίες που τις βλέπουμε καθημερινά. Γιάννη. Ναι, ε, θεωρώ ότι... Θα, 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 φέρω και πάλι το επιχείρημα που έφερε χθε η Άγγελα Μέρκελ στην ομιλία της, ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η κρίση που είδαμε, η χρηματοοικονομική του 2008-2012, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζούμε αυτό το διάστημα. Και είμαι και εγώ σχετικά, σχετικά αισιόδοξο, συγκρατημένα αισιόδοξο, και είμαι συγκρατημένος αισιόδοξο για δύο λόγους. Το ένα είναι ότι βλέπουμε σε όλες τις ε, χώρες μία πολύ μεγάλη υποστήριξη από την κοινωνία πάνω στην ανάγκη ε, των μέτρων και την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία του, ε, των συστημάτων υγείας και ακόμη και οι ηγέτες, οι οποίοι δεν είχαν μεγάλη δημοφιλία, όπως ήταν ο Μακρόν, βλέπουμε πλέον να λειτουργεί αυτό που λέγεται ε, ε, να, να συσπυρώνεται η κοινωνία γύρω από τη σημαία ε, του κάθε κράτους. Υπάρχει όμως για μένα ο αδύναμος κρίκος που λέγεται Ιταλία και ακόμη και αν βρεθεί μια λύση η οποία πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη οικονομική προς τις ανάγκες της Ιταλίας, το, το, η τοξική, ε, αυτό το δηλητήριο που έχει μπει τις τελευταίες εβδομάδες μέσα στην αντίληψη της, ε, της κοινωνίας της Ιταλίας για τη Γερμανία και για τη χρησιμότητα της Ευρώπης, είμαι πολύ ανήσυχος για το αν θα καταφέρουμε τους επόμενους μήνες να το ξανααντιστρέψουμε και να το φέρουμε στο, στην πορεία την φιλοευρωπαϊκή. Δηλαδή, εάν δεν καταφέρει αυτή η κυβέρνηση στην Ιταλία να περάσει ε, και στη δική της κοινωνία το μήνυμα ότι υπάρχει ευρωπαϊκή ελληνική, φοβάμαι ότι η Ιταλία μπορεί να οδηγηθεί σε ένα δρόμο πάρα πολύ ολιστυρό, ακόμα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Κλείνοντα να κάνω μια διαπίστωση ότι σίγουρα ο κόσμος αλλάζει, σίγουρα βιώνουμε μια πολύ έντονη φάση της ιστορίας, ίσως αποδειχθούμε άτυχοι, ίσως αποδειχθούμε και λίγο πιο τυχεροί, διότι το βέβαιο είναι ότι θα αλλάξει και ο άνθρωπος, δεν θα είναι όπως τον ξέραμε μέχρι τώρα, θα αλλάξει και ο κόσμος και ευχή είναι να αλλάξει επιτέλους και η Ευρώπη. Λοιπόν, ήταν ο Πλάμεν Τάντσεβ, ερευνητή. αναλυτής των ασιατικών πραγμάτων, αναλυτής της Κίνας, ένας ερευνητής ο οποίος πάντα έχει μια σοβαρή άποψη για τα πράγματα. Ήταν ο Γιάννης Κουτσομίτης, ο διευθυντής του ΚΑΠΑ News ένας γνώστης των ευρωπαϊκών πραγμάτων και εγώ είμαι ο Ανδρέας Ζαμπούκας, δημοσιογράφος. Σας ευχαριστώ κύριε για τη συζήτηση. Μια Γεια σας. Γεια σας.